Τώρα προσπαθεί να κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά, να αποστάρει τον αντίπαλό του, δίνει στον Γκάρι. Γκάρι δίνει στο Ματσιούλης, Ματσιούλης από τα 6 μέτρα ευστοχή από τη γωνία, 2-2. Στεφάν Λάσμε μαζεύει την μπάλα, ο Στεφάν Λάσμε ο οποίος δεν έκανε καθόλου προετοιμασία, ενώ ο Ματσιούλης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 4-2 για τον Παναθηναϊκό, 8 λεπτά πριν ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Στεφάν Λάσμε δεν έκανε καθόλου προπόνηση όλο το καλοκαίρι. Γκάρ της Τσεσεκά και λάθος τώρα του Κάρι, διορθώνει ο ίδιος, δίνει στο Λάσμε. Λάσμε αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 6-2 για τον Παναθηναϊκό. 3 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, τεράστιο όπλο για ομάδες υψηλότατου επίπεδου, αλλά του αρέσει λίγο πιο πολύ το ελεύθερο μπάσκετ. Ψώνε, Διαμαντίδης για το Λάσμε, Λάσμε δεν καρφώνει, αλλά αφήνει την μπάλα με καπλό, εντυπωσιακή φάση. Τελευταίος αντίπαλος του ομίλου και πρώτος στη σειρά για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι καλύτερο για τον Αργύρη Πεδουλάκη. Κάρι, εντυπωσιακό καλάθι, 15. Συνέχισε πέναλτι αυτά για τον Κάρι. Αστόχησε, παίρνει το, ο ίδιος το μακρινό rebound. Δίνει στον Βαρδίς, που ανοίγει το λογαριασμό του στο Άκα ξανά. 12-7. Μάικ Μπράμος για τον Μάικ Μπατίστ. Γυρίζει εντυπωσιακά και με ταμπλό αφήνει την μπάλα ο πολύπυρος Μάικ. 14. Playoff. Εντυπωσιακή προσπάθεια, ένα σλάλομα που Ότσις προσποιήθηκε. Ενώ πλες να δημιουργήσει με την μπάλα κάτω, δεν θα πάρεις αυτά που πρέπει. Ενώ αν τον αφήσει, ενώ δίνει τώρα στην έξτρα πάσα στον Μπράμος και εξοργήσει στο κρυοφόδο. 19-14, πολύ καλό πάσκετ από τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη φάση. Κατά χειροκροτή την πράξη. Συνεχόμενα σκρίνηση στους παίκτες του, όπως και ο Ότσις. Ότσις δίνει στον Μπράμο, Μπράμος στον Παπά, ίδια φάση με πριν. Εύστοχο, 22-14, να η πρώτη αυτοματισμή για τον Παναθηναϊκό. Και πράγματι αυτό έγινε με το ελεύθερο τρίποντο να βγαίνει κατά τον Νίκο Παπά και να γεμίζει ικανοποίηση το τεχνικό τίμημα του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης από την κορυφή για τρεις αστοχή. Ο Φώτσης είναι εκεί όμως να κλέψει την μπάλα μέσα από τα χέρια του καλάθι και να την αφήσει στο παρκέ στο καλάθι 24. Πίση την Τρίτη το μεσημέρι το Ρέθινο στο πλαίσιο του προημιτελικού του κυπέλου Ελλάδας. Διαμαντίδης, ο οποίος ευστοχεί σε σου 3 πόντων από τη γωνία και αποθεώνεται. Κάνει το 27. Διαμαντίδη, Διαμαντίδη στον Μπράμο. Από εκεί στον Κάρι. Κάρι ξεφορτώνεται τον αντίπαλό του. Σηκώνεται για 3 αστοχή, αλλά είναι και ο Ματσιούλης και με follow. Στέλνει τη διαφορά στους 10-29-19 από τον Γιώνας Ματσιούλη. Αμέσως ο Μπατίς του δίνει το screen. Μπατίς δίνει στον Κάρι από τη γωνία. Ελεύθερο τρίποντο, ευστοχή. 34-22. Δεν γινόταν να το χάσει και αυτό ο Γκάρι. Λέγαμε για τον Γκάρι. Ήπτατε ο Μασκίλης, παίρνει το rebound, δίνει στον Μπράμος που εντυπωσιακά αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 31-22. Αμέσως ο Μπατίς του δίνει το screen. Μπατίς δίνει στον Γκάρι από τη γωνία, ελεύθερο τρίποντο, ευστοχή. 34-22. Δεν γινόταν να το χάσει και αυτό ο Γκάρι. Λέγαμε για τον Γκάρι. Αστοχή. Την μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη, δίνει στον Γκάρι. Γκάρι σταματάει, δίνει στον Γκίστ. Γκίστ θα γυρίσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ από το Blooms. Το πρώτο καλάθι του James Gist. 36-24. Βλέπουμε εδώ. Δεν είχε άλλη επιλογή εκεί. Ο Gist, ο οποίος μετά την επιτυχία. Αλλά ήταν πολύ ωραία φάση κατά χειροκροτήτε. Κλέβει ο Ματσιούλης. Και κάνει. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού όρθιοι χειροκροτούν. Καθώς ο Αργύρης Πεδουλάκης χειροκροτούσε τους παίκτες του από πριν για την περιστροφή της μπάλας και την έξτρα πάσα που βγάλει το Ματσιούλης. Το μαρκάρισμα του Ρας, ο οποίος έχει σκοράρει δύο τρίποντα. Μέσα και να αυτό που σας λέγαμε, τάπα από τον Λάζ. Από τον Λάζ με πετάει ο Φώτσης την μπάλα πίσω από το κέντρο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, δικαιώνεται η επιλογή του Αργύρη Πεδουλάκη. Την μπάλα στα χέρια πιέζεται από τον Γκάρ της Αστάνα. Διαμαντίδης πάει μέχρι μέσα. Υψώνει στο Λάσμε, Λάσμε προσποιείται και αφήνει ωραία την μπάλα με ταμπλό. Με την μπάλα στα χέρια. Μπράμος. Φώτσης για τρεις. Ευστοχή. 46-27 από τον Αντώνη Φώτση. Σωμωτή αέρα τον αντίπαλό του. Ο Διαμαντίδης τελικά μαζεύει με την βοήθεια του Μπράμου την μπάλα. Δίνει στο Λάσμε. Ω! Διαμαντίδη ανάποδο κάρφωμα από το Λάσμε. Βλέπουμε ξανά σε replay το εντυπωσιακό κάρφωμα του Στεφάν Λάσμε. 48-29 στο συν 19 ο Παναθηναϊκός. Μια φάση βγαλμένη από το φινάλε της περσινής χρονιάς. James Gist στο παρκέ, Λάσμε καταχειροκροτούμενος. Βέβαια αν συντηρητικά επιστρέφει με τέτοια καρφώματα.
Φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα είναι έτοιμος. Παπάς δίνει στο Γκίς. Γκίς γυρίζει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 50-29. Δίνει στο Φώτση. Φώτση για 3. Μέσα από τον Φώτση. 53-36. Διαστήματα να μπορέσει να βρει τους αυτοματισμούς που θέλει ο Πεδουλάκης. Τρίποντα από τον Γράμος, 56-40, ο οποίος αστοχεί και ο Μασιούλης είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Εξαιρετική πάσα του Νίκου Παπά στο Μάικ Γράμος, ο οποίος πάτησε γερά και κάρνωσε εντυπωσιακά την μπάλα στο καλάθι της Αστάνα για το 58-40. Αυτό είναι που θέλει ο Αργύρης Πεδουλάκης από τον Παπά, αυτό είναι που ζητά. Να μπορέσει να δείτε 45, 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Ο Γιάνκοβιτς πιέζεται, δίνει τελικά στον Κάρι. Κάρι προσποιείται, πάει μέχρι μέσα, δίνει στο Διαμαντίδη. Διαμαντίδης ελεύθερο τρίποντα από τη γωνία. Στοχή, όχι, με περιπέτεια τελικά. Η μπάλα του κάνει το χατήρι. 63-45 στο σύν 18. Τέλεσε από τους παίκτες του. Ευχαριστούμε Χρήστο. Γιάνκοβιτς για 3 τώρα. Ευστοχή ο Βλάντο Γιάνκοβιτς. Ανοίγει και αυτός το λογαριασμό του εδώ στο ΑΚΑ. 66-47. Ένας παίκτης που στο ένας εναντίον ενός είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει αναδείξει το ελληνικό μπάσκετ. Παπάς, 5 δευτερόλεπτα, 4, σταματάει με ταμπλό, ευστοχή, 68-52, αυτό που σας λέγαμε στο ο Παναθηναϊκός περισσότερο στην άμυνα του Σπεντουλάκης, δεν του άρεσε που είδε τη διαφορά να κατεβαίνει τόσο γρήγορα και εύκολα από την Αστάνα. Ενώ στην επίθεση έδειξε κάποια συστήματα στον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Ραμέλ Κάρι και περιμένει να δει σωστές επιλογές από τους παίκτες του. Ότι δεν του άρεσε φαίνεται και από την πεντάδα που μπήκε στο παρκέ. Διαμαντίδης, Μπράμος, Γκίστ, Φώτσης και Κάρι. Ευστοχή ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Πυροβολή μετά από πολλή ώρα. 71-58. 9 υπόδειτο ο Φώτσης. Πάλιο σειρά ούτως ή άλλως. Πολλά ένσημα στο μπάσκετ. Σταματάει τώρα από τα 6 και 65 περίπου καθώς πάτη της επίθεση. Όχι, δεν θα εκδηλώσει όπως του λέει και ο Αργύρης Πεδουλάκης. Τέλος εδώ στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός 73, Αστάνα 62. Καταχειροκροτείται η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη από τους ήχους του ύμνου του Παναθηναϊκού. Αποστόλη, πες μας τους πόντους των ομάδων. Για τον Παναθηναϊκό 10 πόντους σημείωσε ο Μάικ Μπράμος, 7 ο Κάρι, 6 ο Μάικ Μπατίστ, 8 ο Στεφάν Λάσμε. 9 ο Διαμαντίδης, είχες δίκιο τελικά Δημήτρη. 5 ο James Gist, 5 ο Νίκος Παπάς, 3 ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, 8 ο Γιάννος Μαθιούλης και 12 ο Αντώνης Φώτσους από πλευράς της Αστάνα. Ο Τζέρι Τζόνσον είχε 11 πόντους, ο Λαουάλ 8, ο Σάιμον 17, ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Ράς 8, ο Τσβέτκοβιτς 10 και ο Κολεσνίκοφ 3 και ο Πατ Καλάθης επίσης 3.